Καλησπέρα σας, ευλογημένοι μου τηλεθεατέ, και πάλι με τη βοήθεια του Θεού κοντά σας. Συνεχίζουμε τον διάλογό μας απόψε με την ευχή του Σεβασμιότατου Γέροντα Μητροπολίτη μας, κύριου Πέτρου, και μέσα στα πλαίσια της δημοκρατίας και του ελεύθερου διαλόγου πιστεύουμε ότι και η Ορθόδοξος Εκκλησία και συγκεκριμένα η Παραδοσιακή Ορθόδοξος Εκκλησία έχει δικαίωμα να εκφέρει και αυτή τη γνώμη της. Υπάρχει ένα πρόβλημα ανάμεσα στους Έλληνες πολλές φορές. Γιατί είμαι και εγώ Έλληνας και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι έχουμε το δικαίωμα ότι νομίζουμε ότι είναι σφάλμα στον εαυτό μας, στην ομογένειά μας μέσα, έχουμε το δικαίωμα και να το διορθώνουμε. Επικρατεί η άποψη στα πλαίσια της ελληνικής ομογένειας και γενικώς του ελληνισμού. Υπάρχει αυτή η νοοτροπία μέσα μας πολλές φορές ότι λέω τη γνώμη μου και έρχεται ο άλλος και λέει πώς σε επιτρέπουν σε αυτόν και μιλάει έτσι. Πώς το επιτρέπουν και βγαίνει έξω και μιλάει κατά αυτόν τον τρόπο. Είναι λιγάκι φεδρό αυτό. Η δημοκρατία είναι μια ιδέα η οποία ναι μεν γεννήθηκε στην Ελλάδα αλλά προέρχεται από τον Θεό. Έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε διάλογο. Έχουμε θεόθεν το δικαίωμα να εκφράζουμε τις σκέψεις μας και τις απόψεις μας. Ένα σφάλμα όμως που γίνεται σε εμάς είναι ότι λέμε την άποψή μας και άμα δεν παραδεχθούν οι πάντες τη δική μας την άποψη, δεν θα πρέπει να τους επιτρέψουμε να συζητούν άλλο. Δεν πρέπει να τους ακούμε, δεν πρέπει να συζητάμε. Είμαι Έλληνας Ορθόδοξος Χριστιανός, αλλά επειδή έχω γεννηθεί εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εδώ πέρα σε αυτή τη χώρα υπάρχει αυτή η διαλεκτική, δηλαδή ο ένας ανέχεται τον άλλον και γίνεται συζήτησης, ούτω και με αυτόν τον τρόπο πρέπει και διαμέσου αυτής της θρησκευτικής εκπομπής. Δεν έχω απέτηση όσοι παρακολουθούν το πρόγραμμα αυτό να συμφωνήσουν μαζί μου ή με την Ορθόδοξη Εκκλησία γενικώς ή με τον Χριστό ή με το Ευαγγέλιο. Και επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή ο πατήρ Παύλος δεν εκπροσωπεί τον πατέρα Παύλο ούτε την Αγία Μαρκέλα καθεαυτό. Εκπροσωπεί τον Χριστό, το Ευαγγέλιο του και την Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία, στα πλαίσια της οποίας υπάρχει και ο Καθεδρικός Ναός της Αγίας Μαρκέλας και ο Πατήρ Παύλος και όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Η Ορθοδοξία έχει τη διδασκαλία της. Η Ορθοδοξία έχει τα δόγματά της. Η Ορθοδοξία έχει τις δογματικές της τοποθετήσεις. Η Ορθοδοξία έχει το δικαίωμα να διδάσκει το κήρυγμά της και να μην την απαγορεύει κανείς στο να διδάσκει τις δογματικές της αλήθειες, ούτε και πάλι η Ορθοδοξία πρέπει να αλλάξει το δόγμα της, επειδή ορισμένοι έχουν αποφασίσει να την εγκαταλείψουν. Και για να τους πλησιάσουμε αυτούς, θα αλλάξουμε εμείς τη δική μας την πίστη ή θα βάλουμε νερό στο κρασί μας, όπως αναφέρει η λαϊκή παροιμία, και κατά αυτόν τον τρόπο θα ελκύσουμε έτσι τον κόσμο πίσω. Κοιτάξτε, επαναλαμβάνω, σαν Έλληνες, σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί, πιστεύουμε ότι έχουμε το δικαίωμα, θεόθεν δοσμένο σε εμάς, να κηρύττουμε ακόλυτα τη διδασκαλία της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας. Είμαστε μέλη της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας των Ορθοδόξων και επειδή ακριβώς ο Κύριος μας έδωσε εντολή, ο Χριστός μας, πορευθέντες εις τον κόσμο άπαντα, κηρύξατε το Ευαγγέλιο, τη δική μου διδασκαλία να κηρύξετε εις τους ανθρώπους. Και αυτό γίνεται διαμέσου αυτής της εκπομπής. Όσοι λοιπόν παρακολουθεί το πρόγραμμα αυτό και χαίρομαι ότι έχει μεγάλη ακρόαση τηλεοπτική αυτή η εκπομπή στα διάφορα σημεία του Queens και του Brooklyn και πολλοί χριστιανοί παρακολουθούν το πρόγραμμα αυτό, χαίρομαι σε μεγάλο σημείο που με παρακολουθείτε και σας ευχαριστώ που μου επιτρέπετε και έρχομαι μέσα στα σπίτια σας κάθε Τρίτη και κάθε Πέμπτη βράδυ, αλλά να έχετε υπόψη σας ότι ο πατήρ Παύλος, λόγω του ότι ανήκει στην Ορθόδοξη Εκκλησία, λόγω του ότι ανήκει σε Ορθόδοξο Επίσκοπο τον Μητροπολίτη Πέτρο, ο οποίος ανήκει στην Ιερά Παραδοσιακή Εκκλησία των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών, υπό την Προεδρία του Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου, να έχετε υπόψη σας ότι δεν θα συνθηκολογήσουμε επάνω στα θέματα της πίστεως. Η αγάπη μας προς την Ορθοδοξία μπορεί να χαρακτηριστεί από πολλούς ως σκοταδιστικός φανατισμός και ως μυσαλλοδοξία. Όμως, το Ευαγγέλιο είναι αλήθεια με αγάπη. Δεν μπορεί η μία αρετή να σβήσει την άλλη. Οι δύο αρετές συνυπάρχουν. Η αλήθεια υποστηρίζει την αγάπη και η αγάπη υποστηρίζει την αλήθεια. Εμπρός λοιπόν αδελφοί μου,
Επαναρχόμεθα στο θέμα μας, στην Ορθοδοξία μας. Την άλλη εβδομάδα έρχεται η Μεγάλη Εβδομάδα, το Ορθόδοξον Πάσχα, και πρέπει σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί να προετοιμαστούμε για τις εορτές της Χριστιανοσύνης. Το Σάββατο Φερυπίν, βάσει του Ορθοδόξου Εορτολογίου, εορτάζεται η Ανάσταση του Λαζάρου μας, αλλά κυρίως, σύμφωνα με το Ορθόδοξο Εορτολόγιο, θα εορτάσουμε τον Ευαγγελισμό της Παναγίας μας. Η Κυριακή που μας έρχεται, Κυριακή των Βαΐων, μετά η Μεγάλη Εβδομάδα, Μεγάλη Παρασκευή, Μέγα Σάββατο, η Ανάσταση του Χριστού μας. Και πρέπει να προετοιμαστούμε ορθόδοξα για να γιορτάσουμε το Σταυρό και τη Σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού. Την περασμένη εβδομάδα και στην προηγούμενη εκπομπή μιλήσαμε για τον πόλεμο των δαιμόνων. Μιλήσαμε ότι μετά θάνατον ο άνθρωπος έχει να αποδώσει απολογία. Επίσης μιλήσαμε ότι ο άνθρωπος έχει άγγελο φύλακα δίπλα του. Ότι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί στο Άγιον Βάπτισμα λαμβάνουν τον άγγελο φύλακά τους. Όταν βαπτιστεί ο άνθρωπος στο όνομα της Αγίας Τριάδος, ευθύς αμέσως ο Κύριος από τους ουρανούς στέλνει στον άνθρωπο άγγελο φύλακα, ο οποίος για το υπόλοιπο χρόνο της ζωής του μέχρι της τελευταίας του αναπνοής παρακολουθεί και προστατεύει τον άνθρωπο. Και αυτό είναι προνόμιον μόνο των βαπτισμένων Ορθοδόξων Χριστιανών. Το τι γίνεται με την υπόλοιπη ανθρωπότητα. Κοιτάξτε, μην βάζετε λόγια στο στόμα μου. Δεν αναφέρομαι και λέγω ότι ο Θεός μισεί την υπόλοιπη ανθρωπότητα. Ξέρω τι γίνεται με την Ορθοδοξία και ξέρω πως ο Χριστός τακτοποιεί το σώμα του που είναι η Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι το μυστικό σώμα του Χριστού. Είμαστε προέκταση του σώματος του Κυρίου μας. Κεφαλή ο Χριστός, η Εκκλησία, κλήρος και λαός και η επουράνιος Εκκλησία των Αγγέλων και Αρχαγγέλων και των Αγίων, θριαμβεύουσα και στρατευωμένη Εκκλησία, αποτελούμε το μυστήριο της Εκκλησίας. Ο Χριστός μας, ο οποίος είναι ο μόνος αληθινός Θεός. Ούτε ο Μωάμεθ εκπροσωπεί την αλήθεια, ούτε οι Ινδουιστές έχουν την αλήθεια, ούτε οι άλλες θρησκείες, Βουδιστές, Ινδουιστές, Μωαμεθανοί, Ιουδαίοι, έχουν αποκοπεί από την αλήθεια. Ο Χριστός είναι η μόνη αλήθεια και το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι η μοναδική αλήθεια. Ο Χριστός μας λοιπόν, ο μόνος αληθινός Θεός, αυτός βάσει του ελέους του και της ευσπλαχνίας του, θα τακτοποιήσει και τα άπιστα έθνη βάσει της δικαιοσύνης του. Είναι θέμα του Χριστού και όχι δικό μας. Εμείς ξέρουμε ότι σίγουρα ο βαπτισμένος Ορθόδοξος Χριστιανός, όταν βαδίσει σύμφωνα με το θέλημα του Ευαγγελίου, όταν βαδίσει σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού και των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας, σίγουρα σώζεται. Επαναλαμβάνω, όταν ακολουθούμε τη διδασκαλία του Χριστού. Δηλαδή δεν μας καταξιώνει μόνο το Ορθόδοξο βάπτισμα. Δεν καταξιώνεται ο άνθρωπος αν είναι Ορθόδοξος, στη βάση της Ορθοδοξίας του θα σωθεί. Αλλά τι λέγουμε, ότι η Ορθοδοξία όταν γίνει βίωμα, όταν βιωθεί η Ορθοδοξία σύμφωνα όπως ο Κύριος έχει χαράξει την οδό, σώζεται ο άνθρωπος. Χρειαζόμαστε λοιπόν Ορθοδοξία και Ορθοπραξία. Ορθή πίστη αλλά και ορθό τρόπο ζωής. Τα δύο μαζί αυτά φέρουν την χάρη του Αγίου Πνεύματος και δια της πίστεως τον Χριστό σώζεται ο άνθρωπος. Να σωθούμε από τι? Όπως σας είπα και πριν, πρέπει να σωθούμε από την αμαρτία, από τον κακό μας εαυτό, από την διαστροφή. Ποια μέσα μας έχει δώσει η Εκκλησία για να γλιτώσουμε από τον διάβολο, από τους δαίμονες, οι οποίοι δεν δημιουργήθηκαν από τον Θεό ως δαίμονες, γιατί υπάρχει αυτή η ερώτηση. Αγγέλους τους έκανε ο Κύριος μας, αγγέλους τους δημιούργησε, κτίστηκαν ως αγγελικά πνεύματα, αλλά ξέπεσαν με το δικό τους το θέλημα από την Βασιλεία των Ουρανών και επαναστάτησαν εναντίον του Θεού, γιατί κακομεταχειρίστηκαν το αυτεξούσιό τους. Υπάρχει λοιπόν ο διάβολος, υπάρχει η αμαρτία και εμείς πρέπει να δώσουμε τη μάχη εναντίον. Πώς θα αποκοπούμε από τις αμαρτίες? Πώς θα κόψουμε τα αμαρτήματα? Πώς θα ξεφύγουμε από την αμαρτία? Γιατί μόνον έτσι θα γιορτάσουμε σωστά το Ορθόδοξον Πάσχα, εάν μετανοήσουμε και επιστρέψουμε. Ο Θεός έχει ανοίξει σε μας την πόρτα. Ποια πόρτα? Τη θύρα της μετανοίας. Να επιστρέψουμε και να εισοδεύσουμε πάλι κοντά στη χάρη του δια της μετανοίας. Και χάρισε ως πολύτιμο δώρο στην Εκκλησία του το μυστήριο της εξομολογήσεως. Εξομολόγησης. Ωχ, αγαπητοί μου τηλεθεατέ, πώς τώρα να μπω σε αυτό το θέμα πάνω, στο θέμα της εξομολογήσεως. Που το μυστήριο αυτό της εξομολογήσεως ή είναι άγνωστο στους πιο πολλούς χριστιανούς
ή όσοι χριστιανοί το γνωρίζουν, το αποφεύγουν, ή πολλοί χριστιανοί το καταργούν κιόλας. Σου λένε δεν είναι ανάγκη αυτό το μυστήριο. Αυτά είναι πάλι αυτά που σας είπα και την Τρίτη το βράδυ. Αυτά είναι τα κηρύγματα των παπάδων. Οι παπάδες μας τα λέγουν αυτά για να εκμεταλλεύονται τον κόσμο. Και ευτυχώς είναι μικρή αυτή η μερίδα των ανθρώπων που μιλάνε έτσι. Ο Κύριος μέσα στο ιερό του Ευαγγέλιον, και εύχομαι τα παιδιά που παρακολουθούν το πρόγραμμα με αυτό να δώσουν πολύ προσοχή σε αυτό το σημείο, γιατί τα παιδιά πρέπει να εξομολογούνται από νεαράς ηλικίας, πρέπει να προσέχονται στο μυστήριο της εξομολογήσεως. Μικροί και μεγάλοι βεβαίως πρέπει να εξομολογούνται. Ο Κύριος μέσα στο Ευαγγέλιο του αναφέρει και λέγει εις τους Αγίους Αποστόλους την Κυριακή του Πάσχα. Θα το ακούσουμε αυτό στον Εσπερινό της Αγάπης. Είπε στους Αγίους Αποστόλους, ενεφύσισε και έδωσε σε αυτούς το Άγιο Πνεύμα, ο Αναστημένος Χριστός, και λέγει σε αυτούς, λάβετε Πνεύμα Άγιον. Άντινον κρατείτε τα σαμαρτία σε αυτόν και κράτηντε, άντινον αφίεντε αυτοί, τα αμαρτήματα, αφίεντε αυτής. Και όσαν λύσεις επί της γης, έστελε λιμένα εν το ουρανό, είπε στον Απόστολο Πέτρο. Και γενικά στους Αγίους Αποστόλους. Παρέδωσε δηλαδή την εξουσία του μυστηρίου της εξομολογήσεως στους Αποστόλους της Εκκλησίας. Και από την εποχή των Αγίων Αποστόλων, διαμέσου της χειροτονίας, της αποστολικής διαδοχής, από γενεά σε γενεά μεταδίδεται το μυστήριο της εξομολογήσεως σαν τρόπο επιστροφής του ανθρώπου προς τον Θεό. Εξομολόγησης. Τι είναι η εξομολόγησης? Πώς γίνεται η εξομολόγησης? Ποιοι πρέπει να πάνε να εξομολογηθούν? Ποια είναι τα πλαίσια της ιεράς εξομολογήσεως? Μέσα σε κάθε τοπική εκκλησία, αγαπητοί μου τηλεθεατέ, υπάρχει ο κανονικός Ορθόδοξος Επίσκοπος. Ο Ορθόδοξος Επίσκοπος αυτός είναι ο κατεξοχήν εξομολόγος. Αυτός είναι δηλαδή που πρέπει να εξομολογεί τον κόσμο. Σε αυτόν έχει δοθεί η εξουσία να συγχωρεί τα σαμαρτίας των ανθρώπων δια της δυνάμειος του Αγίου Πνεύματος. Είναι ο κατεξοχήν αποστολικός διάδοχος. Επειδή όμως οι επίσκοποι είναι φορτωμένοι με την διοίκηση της Εκκλησίας γενικώς και επειδή έχουν τεράστιες φροντίδες, γι' αυτό και η Εκκλησία, εν τη δικαιοκρισία της, παρέδωσε το μυστήριο και εις τους πρεσβυτέρους. Χειροθετούνται οι πρεσβύτεροι, λαμβάνουν το οφίκιο του πνευματικού του εξομολόγου από την χειροτονία του επισκόπου, τους χειροτονεί ο επίσκοπος. Δεν μιλάω για την χειροτονία εις ιεροσύνην, γιατί όλοι οι ιερείς δεν είναι εξομολόγοι. Δεν μπορεί ο κάθε κληρικός να εξομολογεί, δεν έχουν όλοι οι ιερείς αυτή την εξουσία. Μόνον όσοι λαμβάνουν αυτή την εξουσία από τον κανονικό Ορθόδοξο Επίσκοπο. Ο Ορθόδοξος Επίσκοπος σε συγκεκριμένη ιεροτελεστία, μετά από την χειροτονία του πρεσβυτέρου, αφού είναι χειροτονημένος κληρικός και αφού δοκιμαστεί ο κληρικός αυτός για πολλά χρόνια, θα λάβει την χειροθεσία του πνευματικού, ειδικό χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, το οποίο του μεταδίδεται δια της χειροθεσίας του Επισκόπου. Παίρνει λοιπόν το χάρισμα αυτό ο πνευματικός και αφού λάβει αυτό το αξίωμα, έχει το δικαίωμα να εξομολογεί τον κόσμο όπως και ο επίσκοπος, γιατί αντιπροσωπεύει τον επίσκοπο στις εξομολογήσεις. Ποιοι είναι αυτοί που πρέπει να γίνονται πνευματικοί και εξομολόγοι? Όποιος είναι πνευματικός, δηλαδή όποιος έχει φτάσει σε πνευματική τελείωση και έχει απομακρυνθεί ο ίδιος από την αμαρτία, ούτως ώστε όταν ακούει ο ίδιος τα αμαρτήματα να μην πειράζεται από τα αμαρτήματα τα οποία θα δέχεται ο λογισμός του ιερέως. Τι είναι τώρα όλα αυτά που σας λέγω απόψε? Και οι πιο πολλοί που με παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή, μου μπαίνει ο λογισμός αυτή τη στιγμή, τι σκέπτεστε ή τι συζήτηση επικρατεί μέσα στα σπίτια σας για το θέμα της εξομολογήσεως? Γιατί ξέρω ποια είναι τα σχόλια των ανθρώπων. Το πρόβλημα των ημερών μας είναι ότι οι χριστιανοί επιπόλαια αντιμετωπίζουν το θέμα της Ορθοδοξίας. Αγαπητοί μου τηλεθεατέ, ποιος είναι ο κατάλληλος εξομολόγος? Αυτό θα το διακρίνεις εσύ που με παρακολουθείς αυτή τη στιγμή. Γιατί όπως πας και ψάχνεις να βρεις τον κατάλληλο γιατρό για το σώμα σου, πήγαινε και ψάξε προσεκτικά. Επαναλαμβάνω, όλοι οι ιερείς δεν είναι εξομολόγοι. Δεν μπορούν να εξομολογούν ούτε να διαβάζουν συγχωρετικές ευχές. Και υπάρχει αυτή η παρανομία τώρα στις μέρες μας. Κληρικοί οι οποίοι δεν έχουν λάβει το χάρισμα, το ειδικό χάρισμα ή την άδεια ή την εντολή από τον επίσκοπο να εξομολογούν, εξομολογούν τον κόσμο και δεν γίνεται κατάλληλα το μυστήριο όπως πρέπει. Και πρέπει να το προσέξετε αυτό. Ποιοι είναι οι κατάλληλοι εξομολόγοι? Καταρχήν, βάσει της παραδόσεως της Εκκλησίας μας, πρέπει να είναι
προχωρημένοι στην ηλικία τους κατά γενικό κανόνα. Κυρίως, οι εξομολόγοι πρέπει να είναι σε προκεχωρημένη ηλικία, να είναι σεβάσμοι, ούτως ώστε και ήδη επαναλαμβάνω να έχουν ανταπεξέλθει τον αγώνα τους εναντίον της αμαρτίας και να μην πειράζονται, να μην ενοχλούνται. Δεύτερον στάδιο, όταν θα υπάγει ο άνθρωπος να εξομολογηθεί, ποιοι πρέπει να εξομολογούνται, οι πάντες. Και τι θα πάω παπά μου να πάω να εξομολογηθώ, πάω στις εικόνες και εξομολογούμε. Τι θα πάω να πω στον παπά, ο παπάς κάθεται και τα λέει σε όλο τον κόσμο τα αμαρτήματά μου. Όχι δα αδελφοί μου, αυτά δεν είναι πράγματα να λέγονται. Όταν βρεθεί ο κατάλληλος πνευματικός και εξομολόγος, όταν ψάξεις και τον βρεις, νομίζω ότι είναι κάπως επιπόλαια αυτή η σκέψη ότι ο παπάς θα βγει έξω και θα εκδώσει την εξομολόγηση. Ο χειρότερος κληρικός, αν υπάρχει τέτοιου είδους κατάσταση, ξέρει πολύ καλά ο αμαρτωλότερος κληρικός ότι το χειρότερο πράγμα το οποίο μπορεί να διαπράξει είναι να εκδώσει την εξομολόγηση ενός άλλου ανθρώπου. Και ναι, μεν μπορούν να έχουν γίνει αυτά τα κρούσματα. Και σε ορισμένες περιπτώσεις και εφημερίδες να έχουν αναφερθεί σε αυτό, ότι ο τάδε κληρικός εξέδωσε την εξομολόγηση. Είναι νομίζω ότι πολύ ελάχιστες αυτές οι περιπτώσεις. Πάρα πολύ ελάχιστες, μετρημένες στα δάχτυλα. Αλλά επαναλαμβάνω, όταν ψάξεις και γυρέψεις και βρεις τον κατάλληλο πνευματικό, από εκεί και πέρα είναι σωστός και έτοιμος ο δρόμος σου και ξέρεις τι πρέπει να γίνει. Το θέμα μας δεν τελειώνει εδώ πέρα. Την άλλη Τρίτη που θα επανέλθουμε επί το αυτό στο πρόγραμμα, που θα είναι μεγάλη Τρίτη το βράδυ και θα μιλήσουμε για την μετανοή σας απόρνη, θα αναφερθούμε στο θέμα της εξομολογήσεως λεπτομερώς. Πώς και με τι τρόπο πρέπει να γίνεται η εξομολόγηση και τι είναι αυτά τα οποία πρέπει να αναφέρουμε στον ιερέα, στον πνευματικό ιερέα κατά τη διάρκεια της εξομολογήσεως. Αλλά τελειώνοντας το πρόγραμμά μας απόψε, θα ήθελα να το τονίσω αυτό. Το μυστήριο της εξομολογήσεως έχει παραμεληθεί. Την άλλη εβδομάδα είναι η Μεγάλη Εβδομάδα. Οι πιο πολλοί χριστιανοί που παρακολουθούν το πρόγραμμα αυτό θα πάνε στις εκκλησίες να μεταλάβουν τη Μεγάλη Πέμπτη και το Μεγάλο Σάββατο. Πόσοι από αυτοί που θα προσέλθουν στα Άγια Μυστήρια έχουν προετοιμαστεί με το μυστήριο της εξομολογήσεως? Δεν θέλω να λέω μεγάλες στατιστικές, αλλά ο αριθμός θα είναι πολύ μικρός. Ελάχιστοι είναι αυτοί που προσέρχονται στην εξομολόγηση πριν κοινωνήσουν. Και δεν επιτρέπεται να μεταλάβουμε, δεν επιτρέπεται να μεταλαμβάνουμε τα άχρηστα μυστήρια χωρίς προηγουμένως να έχουμε συμφιλειωθεί με τον Θεό. Πρέπει να έχουμε πρωταρχικώς περάσει από το εξομολογητήρι, από την εξομολόγηση και μετά από το μυστήριο αυτό, αφού έχουμε καθαριστεί, προσερχόμεθα στη Θεία Μετάληψη. Αυτά για απόψε αγαπητοί μου τηλεθεατέ. Την Τρίτη το βράδυ επαναλαμβάνω, Μεγάλη Τρίτη το βράδυ θα είμαστε μαζί επί το αυτό. Σάββατο, η πρώτη ημέρα θα λέγαμε της Μεγάλης Εβδομάδος, η Ανάσταση του Λαζάρου στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Μαρκέλας και ταυτόχρονα και η ερωτή βάση του Παλαιού Ερωτολογίου του Ευαγγελισμού της Παναγίας, η Κυριακή Κυριακή των Βαΐων, θα χωροστατήσει στην Μητρόπολη μας ο Σεβασμιώτος Μητροπολίτης κύριος Πέτρος και με τη βοήθεια του Θεού εισερχόμεθα στη Μεγάλη Εβδομάδα. Καληνύχτα σας, η χάρις του Χριστού ή μετά πάντων ημών.